ποτέ άλλοτε δεν είχαμε μια τόσο συστηματική προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης να στηθεί ένα σκηνικό στοχοποίησης της αριστεράς, της κοινωνικής διαμαρτυρίας και των κοινωνικών αγώνων και των κινημάτων. Ποτέ δεν είχαμε. Αυτό ξεκίνησε στην αρχή με διάφορες γενικώς αναφορές περί βίας. Έγινε πιο συστηματικό και εκφράστηκε από τα πλέον επίσημα χείλη του Πρωθυπουργού, όπου όλο το τελευταίο 1,5 χρόνο, όπου σταθεί και που βρεθεί, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε δηλώσεις, σε ομιλίες του και συνεντεύξεις, αναφέρεται στην περίφημη θεωρία των δύο άκρων. Και νομίζω το είδαμε εντελώς αναλυτικά να παρουσιάζεται στις τηλεοράσεις μας και στα ραδιόφωνά μας από τους συμβούλους του Πρωθυπουργού. Ναι. Είχαμε και επιπλέον τις τελευταίες μέρες, καθώς εκτελήσεται η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, και διάφορους οι οποίοι πια με ανατριχιαστική, ας το πούμε έτσι, λεπτομέρεια αναφέρονται σε κοριούς της ΕΕΠ, οι οποίοι παρακολουθούν στελέχη και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν όλα αυτά τα θέτεις ως ερώτημα, σου λένε ότι λες και καμιά βλακεία για να περάσει η ώρα. Όπως προκλητικά βγήκε και είπε χθες ο κύριος Κεδίκοβλου. Ναι. Τώρα το θέμα είναι, δηλαδή, είναι προς αξιολόγηση. Αν αυτά τα πράγματα γίνονται επειδή πραγματικά έχουν στην άκρη του μυαλού τους μια στόχευση που φτάνει τόσο μακριά όσο λέτε, ή αν είναι ένας αντιπερισπασμός επικοινωνιακός, επειδή έχουν και αυτή μια πίεση ότι να, μόνο με τη Χρυσή Αυγή ασχοληθήκατε, τους δεξιούς κυνηγάτε και τα λοιπά, ενώ η αριστερά μπλα 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 μπλα. Και η πιο ήπια εκδοχή αυτής της υπόθεσης, που είναι ένας επικοινωνιακός σχεδιασμός, όταν μεθοδεύεται με έναν τέτοιο τρόπο και εκφωνείται με όλο αυτό το, ας πούμε, το πλωστάσιο εντός εισαγωγικών ιδεών και επιχειρημάτων, ναι, είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος για την δημοκρατία και για τις ελευθερίες. Ναι. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Άρα λοιπόν θα σας έλεγα ότι τα πράγματα είναι ίσως πολύ πιο σοβαρά και από ό,τι τα λέμε, και το γνωρίζουν καλύτερα όχι εμείς οι οποίοι απλώς κάτι πιάνουμε στον αέρα, αλλά αυτοί που ενδεχομένως τα σχεδιάζουν. Ωραία, τώρα από πού θα πρέπει να περιμένουμε λοιπόν έτσι σε μια ευνομούμενη πολιτεία, ας το πούμε, μια αντίδραση? Καταρχήν να λειτουργήσει ότι θεσμός προβλέπεται και θεσμική διαδικασία σε σχέση με τον έλεγχο της ΕΕΠ, τον έλεγχο της τρομοκρατικής. Την ελέγχουμε την ΕΕΠ. Βάλαμε κάποιον που ήταν στο υπόγειο του Μαξίμου. Τι άλλο θες δηλαδή, ρε Σκουρλέτη? Μια χαρά ελέγχεται η ΕΕΠ. Πάμε παρακάτω. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει, και κυρίως νομίζω ότι να προκαλέσουμε μία συζήτηση ανοιχτή, πολιτική, η οποία δεν έχει γίνει, και επ' αφορμή της Χρυσής Αυγής, αλλά που βλέπετε ότι τελικά γίνεται προσπάθεια να αξιοποιηθεί η παρουσία της για να χτιστούν πάνω όλες αυτές οι δικές τους προσπάθειες και σχεδιασμοί, να γίνει μια συζήτηση στη Βουλή. Θεωρώ ότι θα την προκαλέσει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την συζήτηση? Το έχει καταθέσει ως αίτημα, το γνωρίζετε. Όχι το ειδικό αυτό σχετικά με τις αποκαλύψεις τις σημερινές και τα λοιπά, ή στη γενικότητα της υπόθεσης πιστεύετε ότι είναι καλύτερα να γίνει η συζήτηση? Δεν ξέρω τώρα αν το θέμα γενικότητα ή όχι. Με ενδιαφέρει η ουσία των πραγμάτων και η ουσία της συζήτησης, έτσι δεν είναι? Εγώ θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να είχαμε μπει μέσα σε αυτή στο περιεχόμενο μιας τέτοιας συζήτησης, αν το είχαμε προσεγγίσει, εάν εκτάκτως είχε το προηγούμενο διάστημα που ποτίζεται είμαστε στο τελευταίο τμήμα της θερινής περίοδου της Βουλής, είχε συγκληθεί η Ολομέλεια να συζητήσουμε για την Χρυσή Αυγή. Και εκεί θα βλέπαμε, ας πούμε, αυτές τις φοβερές και φάνταστες, ας πούμε, απόψεις που ακούγονται από μερίδα κυβερνητικών στελεχών, ότι εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι γενικός και αορίστος, να δούμε τι μπορεί να σημαίνει σήμερα βία κτλ. Όταν είναι πολύ συγκεκριμένο ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα σε σχέση με την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής. Εκτίμηση, επειδή λέτε να το είχε συζητήσει και η Βουλή, εκτίμηση για το τι πέρασμα, τι απήχηση έχουν αυτού του είδους τα σενάρια στους βουλευτές και στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έχετε? Δηλαδή πιστεύετε ότι τουλάχιστον στο επίπεδο της συγκυβέρνησης το έχουν καταπιεί? Γιατί ακούσαμε το Σπηλιωτόπουλο προηγουμένως, ο οποίος έλεγε τι είναι αυτά. Στο επίπεδο της συγκυβέρνησης, αν εννοείται τον κύριο Βενιζέλο, νομίζω ότι όχι απλώς το έχει καταπιεί, προσπαθεί να του δώσει και ένα νομικό μανδύα σε όλα αυτά τα σχέδια.
Αλλά αυτό νομίζω αφορά και τις δικούς του πια ιδιωτελείς σκοπούς. Είναι μια προσπάθεια να παραμείνει γατζωμένος στην ηγεσία του Πασόκ και να έχει κάποιον ρόλο. Επειδή αντιλαμβάνεται, ας πούμε, ότι κλείνει τον πολιτικό του κύκλο. Βεβαίως εδώ κανείς θα έπρεπε να υπογραμμίσει όχι μόνο τις δηλώσεις τις τελευταίες και στο σταθμό σας του κυρίου Σπυλιωτόπουλου, αλλά και του κυρίου Αντώναρου και του κυρίου Στυλιανίδη και του κυρίου Παυλόπουλου. Από το Πασόκ όμως. Οι οποίοι έχουν έτσι με απόλυτη σαφήνεια πάρει τις αποστάσεις τους από αυτούς τους σχεδιασμούς. Ναι. Το Πασόκ, κοιτάξτε να δείτε, εκεί πέρα υπάρχει μια κατάσταση νομίζω σύγχυσης. Σύγχυσης, δηλαδή ακούς τα πιο αντιφατικά πράγματα από τα στελέχη του. Είναι σε μια κατάσταση πια όχι απλώς κρίσης ταυτότητας, αλλά και κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Μάλιστα, ωραία. Τώρα, αν υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλάδα που πιστεύουν μετά από 50 χρόνια πάλι για το σαμποτάζ στον Εύρο, τι να πούμε εμείς. Θα δούμε. Θα δούμε. Ωραία. Κύριε Σκουρλέτσι, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Yeah.